τη βεβαιότητά του για μεγάλη εκλογική διαφορά σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση εξέφρασε σήμερα το πρωί από τα Τρίκαλα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Την νίκη, είπε, θα τη δώσει η περιφέρεια. Ήρθε η ώρα του λαού μας, πολίτε των Τρικάλων. Ήρθε η ώρα να δώσουμε απάντηση στην κάλπη για όλα όσα συνέβησαν τα τέσσερα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Και νομίζω αυτή τη δυνατότητα δεν μπορεί πια κανείς να την ανατρέψει, κανείς να την αποτρέψει. Το ρεύμα που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, μέρα με τη μέρα, μετατρέπεται σε ποτάμι ορμητικό που θα παρασύρει το κατεστημένο της διαπλοκής, το κατεστημένο της διαφθοράς, το κατεστημένο των μνημονίων που λαϊλάτισαν, εξευτέλησαν, καταπάτησαν το ηθικό του ελληνικού λαού. Πριν από την ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με εκπροσώπους κτηνοτροφικών συλλόγων. Στη συνέχεια, μιλώντας σε πυκνό ακροατήριο, ερχόμαστε, είπε, για να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη, τα χαμηλά εισοδήματα. Να στηρίξουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι με αξιοπρέπεια, ανεξάρτητα από το σε ποιον πολιτικό χώρο βρισκόντουσαν μέχρι σήμερα. Ο λαός μας πια δεν φοβάται. Άλλοι είναι αυτοί που έχουν αρχίσει να φοβούνται και καλώς φοβούνται, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έρθει για να καθίσει στις θέσεις και στις καρέκλες της εξουσίας ως μία απλή εναλλαγή όπως γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει με ένα και μόνο στόχο, να ξαναφέρει τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια στο λαό μας, να ξαναφέρει τη δημοκρατία. Και δικαιοσύνη πάνω απ' όλα σημαίνει ότι όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια στον τόπο από την αρχή θα ελεγχθούν και θα αποδοθούν ευθύνες σε όσους συνειδητά οδηγήθηκαν σε αποφάσεις που έφεραν το λαό μας σε αυτή την αξιοπρεπή θέση και στάση. Αυτές τις ημέρες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, οι πολιτικοί αντίπαλοι έχουν ψάξει να βρουν ό,τι από θέματα κινδυνολογίας τους έχουν απομείνει για να φοβήσουν το λαό. Ο λαός όμως, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν τους πιστεύει πια. Την άλλη Κυριακή λοιπόν, εμείς, ο ελληνικός λαός, θα δώσει την απάντησή του ενισχύοντας τον ΣΥΡΙΖΑ για να συγκρουστεί όχι με τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος ήδη βουλιάζει μέσα στην κινδυνολογία και το ψέμα και δεν αξίζει καν τον κόπο να απαντήσω στα ψεύδη και στην κινδυνολογία που εξαπολύει η μέρα με τη μέρα. Την επόμενη Κυριακή ο λαός μας θα δώσει ψήφο στήριξη στον ΣΥΡΙΖΑ για να συγκρουστεί με αυτό το καθεστώς της ολιγαρχίας που λαϊλάτισε την πατρίδα μας τα τέσσερα τελευταία χρόνια.